Θα αναφερθώ πρώτα στις τροπολογίες που κατέθεσε το ΚΚΕ και τις οποίες τις απέρριψε συζητητή ο κύριος Υπουργός. Πρώτον, το αίτημα για την ακύρωση της χωροθέτησης εγκατάστασης παραγωγής, αποθήκευσης και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στον χώρο των εγκαταστάσεων των ναυπηγείων Σκαραμαγκά. Έχει γίνει γνωστό από την πρόθεση της ιδιοκτησίας να προχωρήσει στην αξιοποίηση της εγκατάστασης για δημιουργία σταθμού LNG. Κύριε Υπουργέ, σας το είπα και χθες, ο λαός της περιοχής ανησυχεί εύλογα, γιατί είναι απόλυτα τεκμηριωμένο ότι δημιουργούνται σοβαροί κίνδυνοι πιθανού βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης στην περιοχή από τη χωροθέτηση αυτής της μονάδας υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG. Υπάρχουν αντίστοιχα παραδείγματα που τραγικά το επιβεβαιώνουν σε διάφορες χώρες, με εμβληματικότερο το παράδειγμα των εκρήξεων στον τερματικό σταθμό του Τέξας, τον αντίστοιχο τερματικό LNG, και πολύ περισσότερο όταν μιλάμε για μια περιοχή που είναι ήδη πολύ επιβαρημένη, με αυξημένο κίνδυνο βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης, λόγω της γυπνίασης πολλών επικίνδυνων βιομηχανικών εγκαταστάσεων με τις κατοικημένες περιοχές. Έχει δηληστήρια, πολεμική βιομηχανία, εγκαταστάσεις υγραερίου κλπ. Αναλαμβάνεται στο ακέραιο λοιπόν την ευθύνη ενός τέτοιου κινδύνου, όμως δεν μπορούμε να περιμένουμε ακόμα ένα έγκλημα στο βωμό του κέρδους για να ακούμε εκ των υστέρων τις υποκριτικές σας συγγνώμες. Σας ζητάμε να επανεξετάσετε το συγκεκριμένο αίτημα. Όπως βέβαια και το αίτημα των κατοίκων της περιοχής να ακυρωθεί η πόλη της έκτασης της προβλήτας 4 που αποτελούσε τμήμα παλιού γυαλού και παραχωρήθηκε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στην κυριότητα της ΕΤΑΔ, και αυτή να αποδοθεί στον λαό της περιοχής προκειμένου να γίνουν έργα ανάπλασης, να αξιοποιηθεί για τις ανάγκες του. Ή σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή με απουσία ελεύθερων χώρων αναψυχής και χωρίς πρόσβαση στο παράκτιο μέτωπο, είναι το ελάχιστο που μπορείτε να κάνετε. Τώρα, για την άλλη τροπολογία που την απέρριψε ο κύριος Υπουργός για το υπερώριμο αίτημα της μισθολογικής εξομοίωσης των εργαζομένων του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπως και όποιων άλλων φορέων, και για τις οποίες ακόμα ο Υπουργός συσκέπτεται, τι να πούμε. Ζήσε μάι μου να φας τριφύλι, ουσιαστικά μας είπε ο Υπουργός, ότι θα τα δει και θα τα εξετάσει στον ένα μήνα μέχρι να κλείσει η Βουλή μάλλον, για να μας πει σε λίγο πάλι ότι δεν προλάβανε. Αντίθετα, τι προλάβατε? Προλάβατε να φέρετε άλλη μια τροπολογία σκούπα, που με ό,τι περίσσεψε από το νομοσχέδιο σκούπα, και με πιο επιβλητικό, αν θέλετε, στην τροπολογία αυτή, που θα καθορίσει και την ψήφο μας, και γι' αυτό και δεν μπορούμε να την ψηφίσουμε, είναι η κρατική ενίσχυση για άλλη μια φορά στις επιχειρήσεις των ΜΜΕ. Στα άρθρα 13 και 14 νομοθετείται διευκολύνσεις για ακόμα μια φορά για τους επιχειρηματικούς ομίλους των μέσων μαζικής ενημέρωσης από τον κρατικό προϋπολογισμό. Την ίδια ώρα που αυτά τα μέσα έχουν να υπογράψουν συλλογικές συμβάσεις για τους εργαζομένους τους από το 2009, αρνούνται να συζητήσουν νέες. Σε ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων τους οι μισθολογικές απώλειες φτάνουν μέχρι και 40%, ενώ είναι γνωστό ότι με τις ατομικές συμβάσεις επιβάλλουν πολλαπλή δουλειά με ελάχιστο μισθό, εντατικοποίηση, δουλειά ακόμα και σε όλα τα μέσα του ομίλου, χωρίς καμιά αποζημίωση υπεροριών, νυχτερινά και κυρίως με ανύπαρκτα μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειάς τους, ιδίως εξωτερικά ρεπορτάζ, σε φωτιές, πλημμύρες, αλλά και όπως τα πρόσφατα περιστατικά επιβεβαίωσαν, σε περιπτώσεις αστυνομικής βίας και καταστολής διαδηλωτών, όπου θύματα τους πέφτουν πολλές φορές οι ρεπόρτερ των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Και στο άρθρο 14 βέβαια προβλέπεται επίσης διευκολύνσεις με δόσεις για την αποπληρωμή του χρέους των ΜΜΕ στο ασφαλιστικό οργανισμό των εργαζομένων εδώ ΕΑΠ, και εκεί βέβαια τους χαρίζεται τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις, τα οποία τα χάνει το ασφαλιστικό ταμείο, ενώ όταν πρόκειται για τους αυτοαπασχολούμενους, ό,τι δόση τους κάνετε, τη ζητάτε με τόκο και με το παραπάνω.
Για το άρθρο 1 της τροπολογίας φυσικά, για τη φορολόγηση των αποζημιώσεων και συντάξεων των ευρωβουλευτών, είμαστε θετικοί, θα την ψηφίζαμε αν ήταν μόνη της, γιατί για το ΚΚΕ είναι απόλυτα αυτονόητη αυτή η ρύθμιση, ούτως ή άλλως και χωρίς να υπάρχει ρύθμιση αυτή, ανέκαθεν οι ευρωβουλευτές μας δηλώνανε και φορολογούνταν για τις αποζημιώσεις και στην Ελλάδα, τις οποίες μάλιστα δεν τις κρατάνε κιόλας ως εισόδημα. Τέλος να πω για το άρθρο 5 της τροπολογίας, που από τη μια βέβαια η διάταξη διευκολύνει τους αμβικούχους να εμπορεύονται το τσίπορο που κρατάνε ως αποστακτικό δικαίωμα από τους αμπελουργούς, όμως στην διάταξη αναπαράγεται η απαράδεκτη ισχύουσα μεθόδευση να επιβάλλεται στο προϊόν η ονομασία τους απόσταγμα διημέρων, ενώ είναι γνωστό τη σπάση ότι από τα καζάνια βγαίνει τσίπουρο και τσικουδιά. Αλλά αντί να εξασφαλίσετε για αυτούς τους ανθρώπους την ονομασία του παραδοσιακού προϊόντος που πρώτοι παρήγαγαν, μείνατε πιστοί στα θέλω των ποτοβιομηχάνων που κατοχύρωσαν αυτές τις παραδοσιακές ονομασίες μόνο για τον εαυτό τους, και κλείνουμε αυτό. Μόνο γι' αυτό θα θέλαμε να καταψηφίσουμε την διάταξη, όμως επειδή διευκολύνει αρκετούς βιοπαλαιστές αγρότες, τοποθετούμαστε με το παρόν και επί της αρχής του νομοσχεδίου θα το καταψηφίσουμε, γιατί στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας μαζί δεν γίνεται. Ορισμένες βέβαια ρυθμίσεις θα τοποθετηθούμε διαφορετικά με την ψήφο μας. Ευχαριστώ.